Βρισκόμαστε στην Πολωνία, βρισκόμαστε στη Βαρσοβία, ένα ακριβώς μήνα πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε αυτό εδώ το σημείο θα δοθούν οι τελευταίες οδηγίες από τον Φερνάντο Σάντος προς τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας για τον εναρκτήριο αγώνα του Euro 2012 της Ελλάδας κόντρα στην Πολωνία. Καταπληκτικός χώρος στα αποδυτήρια του γηπέδου, ένα καταπληκτικό στάδιο το οποίο είναι κόσμο για τους Πολωνούς και για το οποίο νιώθουν πολύ περήφανοι. Εδώ είναι το σημείο όπου θα δοθούν οι οδηγίες από τον προπονητή της εθνικής ομάδας, ένας πίνακας, θα έχει και τον δικό του λογικά ο Φερνάντο Σάντος. Αυτά είναι τα σημεία που οι παίκτες θα αλλάξουν, τα δουλάπια τους, χώρος για τις κρεμάστρες, εδώ είναι για τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Σε αυτά τα αποδυτήρια έχει έρθει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν έπαιξε η Πορτογαλία φιλικό με την εθνική ομάδα της Πολωνίας, ένας καταπληκτικός χώρος, με πολλή άνεση. Για να αλλάξουν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας. Αυτό είναι το σημείο που οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας θα κάνουν το χαλάρωμα στους ποδοσφαιριστές, λίγο πριν από τη σέντρα του πρώτου μάτς για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και περνάμε στα ενδότερα των αποδυτηρίων. Αυτά είναι τα μπάνια. Αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον και ο χώρος που κερδίζει τις εντυπώσεις είναι αναμφίβολα αυτό εδώ το σημείο όπου οι παίκτες μπορούν να έρθουν και να χαλαρώσουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν το 9, 10, 11, 12 θέσεις για να κάνουν σάουνα, να ηρεμήσουν, να ξεκουραστούν. Πραγματικά εντυπωσιακό το σημείο και φυσικά όλη η διακόσμηση και η διαρρύθμιση των αποδυτηρίων σε αυτό το γήπεδο, στο στάδιο Ναροντόβι.